Τότε πήγα στην Κίνα, μέσα στο Μάρτιο. Άλλοι πήγαν Ρωσία, άλλοι πήγαν σε άλλες χώρες. Τα αιτήματα ήταν δύο. Μπορείτε να μπείτε σε εκδόσεις συντόχων γραμματείων για να μας βοηθήσετε. Η ουσία είναι ότι η Κίνα έβαλε 100 ευρώ. Πήγαμε και στη Ρωσία και στην Κίνα και αλλού πήγαμε και σε αραβικές χώρες, στείλαμε απεσταλμένους. Όχι για να πάρουμε λεφτά για να ξεχρεώσουμε αυτό το χρέος που είναι 340 δις, αλλά για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ανάπτυξης, ανάκαμψης και επενδύσεων. Ήταν χρηματοδότηση για το πρόβλημα της ρευστότητας αφενός και δύο, αν μπορούσαμε τότε να δημιουργηθεί, να δημιουργηθεί προϋπόθεση και να αποφύγουμε το τρίτο δάνειο και άρα το τρίτο μνημόνιο. Μιλάω για Μάρτιο-Απρίλιο. Εγώ στη Ρωσία δεν πήγα ποτέ να ζητήσω λεφτά. Και αυτό θα το διαπιστώσατε και στις κοινές δηλώσεις που έκανα με τον Πούτιν στη Μόσχα και στην Πετρούπολη. Δεν ζήτησα οικονομική βοήθεια. Εμπορικές συνεργασίες προσπάθησα να κάνω.